Από διάφορες διαρροές από κυβερνητικά επιτελεία έχει γραφτεί και στον τύπο ότι κατατίθεται πολυνομοσχέδιο και μάλιστα με διαδικασία κατεπήγοντος να ψηφιστεί την άλλη εβδομάδα. Ζήτω η κανονικότητα, κύριοι της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, όπου σε αυτό το πολυνομοσχέδιο μεταξύ των άλλων περιέχει και διατάξεις για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Είναι πρόκληση απέναντι στους εργαζόμενους, απέναντι στο λαό και επιβεβαιώνει ένα, θα το έλεγα, δόγμα ότι η αντιλαϊκή πολιτική κάθε φορά συνοδεύεται από ένταση του αυταρχισμού και της καταστολής. Και σας λέω πολλοί, από αυτό έχει τόσο φιλολαϊκή πολιτική, τι φοβάστε? Κανονικά ο κόσμος θα βγει να σας υποστηρίξει όλους. Γιατί? Σας υπενθυμίζουμε όμως. Κι άλλοι προσπάθησαν. Κι άλλες κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και απέτυχαν παταγωδώς. Δεν τόλμησαν να το κάνουν. Έπεσε στο κενό και να ξέρετε ότι αν επιχειρήσετε να βάλετε γύψο στους λαϊκούς αγώνες δεν θα τα καταφέρετε. Θα μείνουν οι νόμοι σας κενό γράμμα και σας το λέμε με όλη τη σοβαρότητα και την ευθύνη που έχουμε σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν υποτάσσεται το εργατικό κίνημα. Ούτε το αγροτικό, ούτε οι αγώνες των γυναικών, της νεολαίας, οι αντιπεριστικοί αγώνες. Τι θέλετε, να επιβάλλετε με το έτσι θέλω η γη νεκροταφείου? Σας το λέμε ότι δεν θα περάσει στην πράξη με όλες τις συνέπειες που μπορεί να έχει. Και φυσικά δεν είναι τώρα τυχαίο, είναι συνέχεια των διατάξεων, σκηνή κορδόνη. Άνοιξε το δρόμο ΣΥΡΙΖΑ με την απεργία, με το 50-1, το προχωράτε στην ηλεκτρονική, κατάργηση ασύλου, αλλαγές στον ποινικό κώδικα, αυστηρή νομοθεσία για τους πληστηριασμούς των λαϊκών κατοικιών. Με ποια επιχειρηματολογία, αλήθεια, δεν μπορούν οι μειοψηφίες να ταλαιπωρούν τις πλειοψηφίες και να θίγουν το δημόσιο συμφέρον? Αυτό είναι. Και άλλοι το λέγανε αυτό. Το επαναλαμβάνεται από το πρωί μέχρι το βράδυ και ο κύριος Πρωθυπουργός. Για να δούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ποιοι είναι οι μειοψηφίες και ποιες οι πλειοψηφίες. Ποιοι απαιτούν τέτοια μέτρα για την απαγόρευση των διαδηλώσεων? Ο ΣΕΒ, οι μεγάλες εργοδοτικές οργανώσεις, οι μεγαλέμποροι του κέντρου της Αθήνας, οι μεγαλοξενοδόχοι και άλλοι των τουριστικών επιχειρήσεων. Πόσοι είναι αυτή η αλήθεια, ποσοστιαία, ούτε 10% του πληθυσμού? Ποιοι είναι απέναντι? Αυτή λοιπόν είναι η μειοψηφία. Και αυτή τη μειοψηφία στηρίζεται και με αυτά τα μέτρα. Ή προσπαθείτε να στηρίξετε. Ποια είναι η πλειοψηφία που είναι απέναντι? Η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Το εργατικό κίνημα, το λαϊκό κίνημα, που είναι πάνω από 70%. Για να μην πω ότι είναι 90%. Άρα λοιπόν, αφήστε το παραμύθι των μειοψηφιών. Μειοψηφία στην κοινωνία και οικονομικά και πλειοψηφία βέβαια από μιζά τον πλούτο είναι μια χούφτα μεγαλοεπιχειρηματίες. Και δημόσιο συμφέρον από πού ως πού? Τι είναι το δημόσιο? Δημόσιο συμφέρον τι σημαίνει? Αυτά που απαιτούν οι λίγοι ενάντια στους πολλούς δεν είναι συμφέρον για τους εργαζόμενους, δηλαδή οι αγώνες να προβάλλουν τα αιτήματά τους και θα πρέπει να τα περιορίσετε? Μην το τολμήσετε. Δεν θα περάσει. Καλούμε από σήμερα την κυβέρνηση να αποσύρει τέτοια διάταξη, αν την έχει μέσα, και το λαό να είναι σε επιφυλακή και στην πράξη να καταρρύψει, να καταστρέψει, θα έλεγα, τέτοιους νόμους. Τώρα για το φορολογικό νομοσχέδιο. Και ο Γενικός Γραμματέας του κομμάτων μας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, και ο εισηγητής μας, ο Νίκος Καραθρασόπλος, και οι μέχρι τώρα ομιλητές, έθεσαν συγκεκριμένα στοιχεία, ερωτήματα. Και η κυβέρνηση απαντά με αξιώματα. Εμείς δεν μιλάμε γενικά και αφηρημένα. Μιλάμε αποδεικτικά. Μέχρι τώρα δεν έχει μιλήσει κανένας. Να απαντήσει έστω σε αυτά που λέμε. Λέμε ότι το φορολογικό σύστημα είναι άδικο και πιο άδικο. Και ξέρετε, εδώ πέρα δεν θα έχουμε αμνησία όλοι. Ποιος πλήρωσε τα μνημονιακά βάρη? Πόσα ήταν αυτά? 30 δις Νέα Δημοκρατία. 10 δις ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. 10 δις ΣΥΡΙΖΑ, 50 δισεκατομμύρια. Ποιοι τα πλήρωσαν αυτά? Ποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι είχαν και κέρδη? Ποιοι πλήρωσε? Ο εργαζόμενος, ο λαός. Πώς βγήκε λοιπόν το δημοσιονομικός χώρος, το 1,2 δις? Από ποιον?
Από τη φορολόγηση των αυτών που έχουν τον πλούτο? Όχι. Από τη φορολόγηση των λαϊκών στρωμάτων. Πώς μοιράζεται λοιπόν τώρα, και αυτό είναι εκπληκτικό, 615 εκατομμύρια στις επιχειρήσεις, πάνω από 50% δηλαδή, και 281 στους εργαζόμενους. Δηλαδή μαζεύετε το χρήμα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, όλοι σας αυτά τα χρόνια, από τα λαϊκά στρώματα συνολικά, και όχι μόνο δεν τους το δίνετε πίσω, τους δίνετε ελάχιστα ψίχουλα, που και αυτά θα εξανεμιστούν, και τα υπόλοιπα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και ύστερα λέτε ότι δεν είναι ταξική η πολιτική σας και αυτό το νομοσχέδιο. Δεύτερο θέμα. Κρατικός προϋπολογισμός. Γιατί εδώ κάνετε μια αφαίρεση. Και κύριε Σταϊκούρα, περιμένουμε και απάντηση. Το 2020, τι λέει? Αύξηση φορολογικών εσόδων 773 εκατομμύρια. Ναι ή όχι? Αύξηση λοιπόν φορολογικών εσόδων. Ποιοι πληρώνουν? Για να τους κάνουμε ανάλυση. Έμεση φόρη, που είναι ο πιο αντιλαϊκός φόρος, γιατί άλλο ένα πακέτο τσιγάρα για έναν που παίρνει 20 ευρώ και άλλο έναν που παίρνει 2.000 και 20.000. Και είναι καθαρό αυτό. Δεν θα δευτερολογήσω, κύριε Πρόεδρε. Δώστε μου 3 λεπτά ακόμα. 638 εκατομμύρια, ναι ή όχι? Μάλιστα. 84 από ένφια και διάφορους άλλους φόρους, ναι ή όχι? Αύξηση δηλαδή, αύξηση από τη φορολογία φυσικών προσώπων, 423 εκατομμύρια. Φυσικών προσώπων, όχι νομικών και επιχειρήσεων, σωστά? 1,5 δις δηλαδή. Αυξάνονται οι φόροι των λαϊκών στρωμάτων 1,5 δισεκατομμύριο. Και μας λέτε τα φορολογικά έσοδα. Το μα από πού θα είναι? Αφού, για να δούμε. Με βιάζεστε. Ποιος, θα τα πούμε του χρόνου. Ποιος μειώνει? Σε ποιους μειώνεται, και δεν βάζω και τα 557 από το 30%. Ποιος? 446 εκατομμύρια μείωση στη φορολογία των επιχειρήσεων. Φτωχοί είναι, πάμπτωχοι. Όλα τα μονοπόλια, και άμα το κάνεις τώρα, πόσα κερδίζουν? Ένας που είχε 100 εκατομμύρια, λέω, πόσα θα κερδίσει? 4 εκατομμύρια απαλλαγή στο φόρο. Τόσο δεν είναι? Από το 24 στο 24. 10 στα διανεμόμενα κέρδη, το κάνετε 5. Ακούστε, 5%, να ακούει ο κόσμος, πληρώνουν στα διανεμόμενα κέρδη οι μεγαλομέτοχοι, και 9% αυτός που έχει 10.000 εισόδημα. Τι δικαιοσύνη? Και δεν είναι ταξικό το νομοσχέδιο αυτό, είναι υπερταξικό. Πάμε παρακάτω. Στα μέτρα. Δεν θέλω τώρα να... Δεν προλαβαίνω να τα πω καιρός, έχω και λεπτά ακόμα. Τι κάνετε για τους εργαζόμενους? Νομιμοποιείτε όλα τα έκτακτα, που θα ήταν έκτακτα μέτρα, μνημονιακά. Μα αφού λέτε καταργήθηκαν τα μνημόνια. Ένφια, τέλος αλληλεγγύης, επιτιδεύματος. Και παράλληλα, ο κόσμος φορολογείται και από το πλάι, δηλαδή παιδεία, αυξάνονται όλα, υγεία, αυξάνονται όλα, και την ίδια στιγμή δώρα στο μεγάλο κεφάλαιο. Έτσι δεν είναι, κύριε Σκανδαλίδη? Αυτά είναι τα στοιχεία. Τι δεν τους δίνετε? Τι φοροαπαλλαγές σε επιχειρήσεις, σε αγορές αμοιβαίων κεφαλαίων του χρηματιστηρίου, της ΟΣΕΚΑ, ιδιωτικής ασφάλισης, απαλλαγή offshore εταιριών και ιδιαίτερα που έχουν συμμετοχή σε ναυτιλιακές. Πάμπτωχοι, πεινάνε οι εφοπλιστές. Πρώτοι στον κόσμο είναι. Αμύθιτα, απίστευτα κέρδη, και τους δίνετε κι άλλο από πάνω. Για να φέρουν την ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη? Τα πληρώματα έχουν μειωθεί καθέτος. Καθέτος όλα αυτά τα χρόνια τα ελληνικά, και βασιλεύει η μαύρη εργασία και Φιλιππινέζοι και όλα τα υπόλοιπα, και τα κέρδη είναι αμύθιτα. Άρα είναι ταξικό ή όχι? Και σκληρά ταξικό και διπλά ταξικό. Γιατί όχι μόνο παίρνει από τους εργαζόμενους, αλλά δίνει και σε αυτούς που κατέχουν τον πλούτο. Το παραμύθι είναι η ανάπτυξη. Ξέρετε, δεν θα κάνουν θεωρία. Το μοντέλο σας και επί ΣΥΡΙΖΑ και το δικό σας. Ανάπτυξη τουριστικός τομέας. Απίστευτα αναπτυγμένος. Ρεκόρ. Η ξενοδοχοί υπάλληλοι, μείωση των μισθών. Άθλιες συνθήκες. Το τρίτο υπόγειο. Απλήρωτη εργασία. Απλήρωτες υπερορίες. Και όποιος τολμάει να μιλήσει, δρόμο, δεν ξαναγυρίζει πίσω. Μέχρι που θέλανε να έρθουν να ψηφίσουν στις εκλογές και τους είπαν, βεβαίως έχετε δικαίωμα, αλλά μην ξαναγυρίσετε. Να η ανάπτυξη που θα φέρει τους καλύτερους μισθούς. ΔΕΗ. Δεύτερο, η πραγματικότητα τα καταρρύπτει όλα. Και τέλος, θέλω να πω ένα λεπτό, ούτε ένα. Μεσαία τάξη. Πού καταντήσαμε?
Το καταντήσατε δηλαδή. Ένας παίρνει ένα χιλιάρικο μισά τάξη. Μας δουλεύετε όλους. Ένας που παίρνει 1500, όπως έλεγε ο κύριος Παπαδημητρίου, με κάτι βαθιστόχατες αναλύσεις, είναι λέει κατώτερη, μεσαία τάξη, δηλαδή το χιλιάρικο, η μεσαία δηλαδή άντε 1200-1300 και ανώτερη που μπορεί να είναι 1800. Τι λέμε, ποια μεσαία, δηλαδή, κοιτάξτε, είναι όλοι αυτοί οι περισσότεροι. Και λέτε τώρα μεσαία τάξη και μεσαία τάξη και μεσαία στρώματα. Εκεί καταντήσαμε να λέτε στο λαό ότι πρέπει, ότι είσαι καλά και περνάς καλά και είσαι μεσαίος όταν παίρνεις 1000 ευρώ που δεν φτάνουν. Η απάντηση θα είναι μία. Οργάνωση του λαού, λαϊκή αντεπίθεση, κόντρα σε αυτή την πολιτική και μην εφησυχάζετε. Μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες, αλλά αυτές θα γεννήσουν πιο δυναμικό κίνημα και δεν θα υποταχθεί.